Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Τέλος δεν έχουν οι γυναικοκτονίες. Σοκαρισμένη η κοινωνία στην Μεσίνη, μια 60χρονη γυναίκα δέχτηκε θανατηφόρα χτυπήματα με βαριοπούλα από το σύζυγό της την ώρα που κοιμόταν. Ο 80χρονος δράστης στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, καθώς έστρεψε το μαχαίρι εναντίον του. Να πάμε αμέσως στην Καλαμάτα και βρίσκεται η συνάδελφος Δέσποινα Ηλιοπούλου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη. Πραγματικά μια οικογενειακή τραγωδία σήμερα στην Βούκα της Μεσίνης. Ένας 81 ετών άνδρας σκότωσε την 61 ετών σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ο άνδρας χτύπησε και τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του με βαριοπούλα την ώρα που κοιμότανε και στη συνέχεια έμπηξε ένα μαχαίρι στο λαιμό του και αυτοτραυματίστηκε θανάσιμα. Το νεκρό αντρόγινο, να πούμε, Έφη, βρέθηκε σήμερα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το γιο τους, ο οποίος πήγε στο σπίτι όπου διέμεναν στην περιοχή της Βούκας και είδε μπροστά του αυτή την τραγική εικόνα. Αμέσως, βέβαια, ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο, το οποίο αποκλείστηκε και εξελίσσονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, συγκεντρώνοντας στοιχεία που θα οδηγήσουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Να πούμε, Έφη, ότι η τοπική κοινωνία έχει πραγματικά σοκαριστεί, καθώς κανένας δεν είχε αντιληφθεί ότι το ζευγάρι είχε προβλήματα που θα οδηγούσαν σε αυτή την τραγική κατάληξη. Μάλιστα, πρόκειται για μια οικογένεια κοινωνικά ενεργή, ενώ ο 81χρονος ήταν και ψάρτης σε εκκλησία. Όλοι όσοι τον γνώριζαν, να πούμε ότι μόνο καλά λόγια έχουν να πούν για αυτόν τον άνθρωπο. Δυστυχώς είχαμε αυτή την οικογενειακή τραγωδία σήμερα στη Βούκα της Μεσίνης, με την κοινωνία βέβαια να είναι σοκαρισμένη, Έφη. Πραγματικά, Δέσποινα, τραγική ηρωνία, τραγικό το γεγονός. Και προβληματιζόμαστε για τις γυναικοκτονίες που δεν έχουν τέλος. Και αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει, γιατί κάτι συμβαίνει. Από ό,τι φαίνεται, Έφη, κάτι συμβαίνει, γιατί πλέον το τελευταίο χρόνο και πάνω από ένα χρόνο βλέπουμε πολλές γυναικοκτονίες που πραγματικά μας προβληματίζουν. Δεν προβληματίζουν μόνο τους απλούς πολίτες, αλλά και την κοινωνία και τους ειδικούς. Και τους ειδικούς. Γιατί έτσι οδηγούμαστε σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα, να πούμε και για τη συγκεκριμένη έτσι περίπτωση που μιλάμε, Έφη, στην Βούκα της Μεσίνης, ότι αυτό το ζευγάρι ήταν και πολύ αγαπημένο. Γι' αυτό λοιπόν η κοινωνία έχει σοκαριστεί, έχει πέσει τα σύννεφα. Κανείς δεν περίμενε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δέσποινα, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Και να έρθουμε τώρα στην Πάτρα, όπου σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι στην περιοχή των προσφυγικών από την πτώση 43χρονου ιερέα από το μπαλκόνι του σπιτιού του νωρίς σήμερα το πρωί. Απέραντη θλίψη και στην οικογένειά του, αλλά και σε κύκλους της τοπικής εκκλησίας που έσπευσαν μόλις ενημερώθηκαν στο πλευρό της οικογένειάς τους για να την συμπαρασταθούν. Μόλις 43 ετών ήταν ο ιερέας που έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή μετά από πτώση από τον μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου του σπιτιού, όπου διέμενε στην οδό Φαναρίου, στη συμβολή με την Ελισπόντου στα προσφυγικά της Πάτρας. Αμέσως επικράτησε αναστάτωση στη γειτονιά, που δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που είχε συμβεί, ενώ στο σημείο έσπευσαν η αστυνομία, το ΕΚΑΒ αλλά και η πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν περίμενα εγώ ο Αλέξανδρος να κάνει αυτό το πράγμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιερέας ανήκε στη Μητρόπολη Αγιαλίας και Καλαβρίτων, ωστόσο ζούσε με τη μητέρα του στο σπίτι των προσφυγικών. Άτομα που τον γνώριζαν αλλά και γείτονες δήλωσαν πως το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό προσωπικό πρόβλημα και πιθανά αυτή ήταν και η αιτία για το απενενοημένο διάβημα. Πώς ήταν εδώ στη Μανούλα, το έπαιρνε την αγωγή του, τώρα το παραπέρα. Ωστόσο, πριν χρόνια ο 43χρονος ιερέας είχε απασχολήσει έντονα την τοπική επικαιρότητα, καθώς είχε συλληφθεί για την καύση συνολικά 5 καρναβαλικών στοιχείων του Δήμου της Πάτρας, τα οποία πρώτα τα περιέλουζε με έφλεκτο υγρό. Οι εμπρισμοί είχαν ξεκινήσει στις 21 Ιανουαρίου του 2020 με επιθέσεις στους καρναβαλικούς μπάστακες που είχαν στηθεί έξω από το Δημαρχείο στην Οδό Μεζόνο, στην Τριώνα Βάρχων και Ακτή Δημαίων, καθώς και στην πλατεία της Παντάνασας. Δύο ημέρες μετά ο ιερέας είχε μεταβεί
περιστορείο με αυτοκίνητο συγγενικού του προσώπου, όπου και κατέστρεψε ένα ακόμη καρναβαλικό στοιχείο με εμπρισμό και λίγο αργότερα οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στα ίχνη του. Αύριο Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, γενική απεργία στην χώρα. Πάμε τώρα αμέσως στον συνάδελφο Γιώργο Ηλιόπουλο να δούμε ποιοι απεργούν και πώς θα λειτουργήσουν δημόσιες υπηρεσίες. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη. Λοιπόν, πώς θα είναι αύριο η αυριανή απεργία, ποιοι συμμετέχουν, σχεδόν όλοι οι κλάδοι ενάντια στο κύμα ακρίβειας. Όλοι οι κλάδοι συμμετέχουν στην αυριανή απεργία, καθώς γίνεται τόσο από την ΓΕΣΕ όσο και από την ΑΕΔΗ, οι οποίες απευθύνουν κάλεσμα στα μέλη τους να συμμετάσχουν στην αυριανή κινητοποίηση. Στόχος είναι να δοθεί ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση για την ακολουθούμενη πολιτική, τόσο λόγω της ακρίβειας, όσο και των αφήσεων στο ρεύμα και στις μετακινήσεις. Έτσι, αύριο αναμένεται να νεκρώσει όλος ο δημόσιος τομέας, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας. Από εκεί και πέρα θα είναι κλειστά, καταβούληση βέβαια, κάποια τμήματα σχολείων, καθώς μετέχουν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί. Επίσης, να πούμε, Έφη, ότι μετέχουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Έχει απευθύνει κάλεσμα και ο εμπορικός σύλλογος, τα μέλη του, να συμμετάσχουν στην αυριανή κινητοποίηση. Και όσοι δεν το κάνουν, τουλάχιστον την ώρα που θα περνάει η αυριανή πορεία, να έχουν κλείσει τα φώτα στα καταστήματά τους. Από εκεί και πέρα είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο, όπου απευθύνεται κάλεσμα τόσο από τη Δημοτική Αρχή, από όλες τις δημοτικές παρατάξεις, από κόμματα αλλά και φορείς, προκειμένου να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή στην αυριανή συγκέντρωση, η οποία είναι 10.30 στο εργατικό κέντρο, από όπου και αναμένεται να ξεκινήσει πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας. Να πούμε ότι η αυριανή κινητοποίηση θεωρείται ένα μεγάλο στοίχημα για τους εργαζόμενους, σύμφωνα και με συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε στο εργατικό κέντρο το προηγούμενο διάστημα. Είναι ένα μήνυμα, όπως είπαμε, για την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική λόγω των αυξήσεων, αλλά και λόγω των χαμηλών μισθών οι οποίοι επικρατούν. Επίσης, να πούμε, Έφη, ότι ζητείται, τουλάχιστον στο ιδιωτικό τομέα, να υπάρξει περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά υπάρχουν και κλάδοι οι οποίοι ζητούν ειδική αύξηση, όπως είναι οι δάσκαλοι, τον οποίο ο μισθός είναι καθυλωμένος εδώ και δεκαετίες, αλλά και στον δημόσιο τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι ζητούν και αυτή επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, Έφη. Όλα αυτά βέβαια εν όψει και της αυριανής κινητοποίησης, προκειμένου να δοθεί το μήνυμα από τους εργαζόμενους ότι δεν πάει άλλο. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Καλό βράδυ. Αύριο λοιπόν στο εργατικό κέντρο στις 10.30 το πρωί και στη συνέχεια πορεία στους κεντρικούς δρόμους με την συμμετοχή εργατικών σωματείων και συλλόγων. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Παραλύει αύριο Τετάρτη 9 Νοεμβρίου η χώρα και κατ' επέκταση και η Πάτρα με την 24ωρη απεργία της ΓΕΣΕ, της ΑΔΔ και του ΠΑΜΕ. Τα συνδικάτα της χώρας ζητούν να ληφθούν μέτρα καθώς οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με τη ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους και την εκτείναξη των τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Αυξήσεις τώρα στους μισθούς ζητάει η ΑΔΔ, καθώς όπως τονίζει η εργαζόμενή της, 12 χρόνια τώρα όχι μόνο δεν είδαν αύξηση στο μισθό τους, αλλά αντίθετα υπήρχαν και περικοπές μέχρι και 40%. Περιμέναμε εξαγγελίες και για την αύξηση των εισοδημάτων μας. Δυστυχώς όμως δεν είδαμε καμία ανακοίνωση, καμία δέσμευση του Πρωθυπουργού που να λέει ότι θα δοθεί μια κάποια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους. Απέναντίας είδαμε μια κοροϊδία η οποία ξεπερνάει κάθε όριο. Μια κοροϊδία που έλεγε ότι θα καταργήσω την παρακράτηση της φοράς αλληλεγγύης, άρα μέσω αυτής δίνω μια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους. Συμμετοχή στην απεργία έχουν ήδη δηλώσει εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μιας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι κοινά και τους έχουν οδηγήσει στο να μην μπορούν να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια, αφού τα εισοδήματά τους δεν επαρκούν παρά μόνο για να πληρώνουν λογαριασμούς και τρόφιμα. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, δεν παίρνουν καθόλου, μα καθόλου, καμία απολύτως αύξηση. Οι εργαζόμενοι που έχουν ετήσιο εισόδημα 13.000 ευρώ παίρνουν αύξηση 1,83 το μήνα. Οι εργαζόμενοι που έχουν 14.000 ευρώ εισόδημα, ετήσιο εισόδημα, θα πάρουν 3,30 ευρώ το μήνα αύξηση.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλη η πλειοψηφία των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα είναι αυτοί που έχουν 13 με 14.000 μισθό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η περιβόητη αύξηση του κ. Μητσοτάκη είναι μια κοροϊδία, είναι ψίχουλα. Στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο στις 10.30 το πρωί και θα ακολουθήσει πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Αύριο εντωμεταξύ δεν θα μεταδοθεί το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Best λόγω της κήρυξης 24 ώρες απεργίας και των ενώσεων τύπου, στην οποία θα συμμετάσχουν δημοσιογράφοι και τεχνικοί της τηλεόρασης του Best. Μια απεργία όπου επιβάλλεται και πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι, είτε εργάζονται στο δημόσιο τομέα, είτε εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, όλη η κοινωνία να βγει στους δρόμους και να βροντοφωνάξει. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους εμπόρους, καθώς έχουμε γκρίνιες με φόντο την αυριανή κινητοποίηση, την αυριανή απεργία. Μαζί μας ο κύριος Τάσος Νικολακόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου. Κύριε Νικολακόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Κρούνια. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Αύριο οι εμποροί αποφάσισαν να συμμετέχουν στην απεργία, σε αυτήν την κινητοποίηση, σβήνοντας τα φώτα. Συνάδελφοί σας και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν προτείνει, από άλλες παρατάξεις, είχαν προτείνει να κατεβάσετε ρολά, να κλείσετε καταστήματά σας. Πώς φτάσατε στην απόφαση των σβηστών φώτων, κύριε Νικολακόπουλε? Αρχικά να πούμε ότι μετά από ένα έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα χθες αργά το απόγευμα, αποφασίστηκε, και αυτό είναι το αυτονόητο, να συμμετέχουμε και εμείς στην πανελλαδική απεργία, την οποία έχει προκηρυχθεί για αύριο. Η συμμετοχή μας, έτσι αποφασίστηκε με την πλειοψηφία, ήταν να συμμετέχουμε και να διευκολύνουμε τους συναδέλφους να συμμετέχουν στην απεργία και τους εργαζόμενούς τους, κλείνοντας και τα φώτα αλλά και τα καταστήματα μας κατά τη διάρκεια της πορείας. Είναι μια συμμετοχή την οποία και στο παρελθόν έχουμε επιλέξει ως τρόπο αντίδρασης, και πώς θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε, καθώς είμαστε ένας κλάδος ο οποίος, θα λέγαμε, τους τελευταίους 24 μήνες χτυπιέται αλίπητα και λόγω της πανδημίας. Ακριβώς επειδή χτυπιέται αλίπητα, θα περιμέναμε αύριο η πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου να είναι κλειστά καταστήματα. Νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο εμείς ευθυγραμμιστήκαμε και στα πλαίσια τα οποία έχει ορίσει και το τρίτο βάθμιο και το δεύτερο βάθμιο σωματείο μας, δηλαδή και η ΕΣΕ από την Αθήνα. Κινήθηκε και η ανάλογη ενημέρωση την οποία είχαμε πανελλαδικά. Αυτή ήταν η κατεύθυνση δηλαδή την οποία και εμείς ακολουθήσαμε εδώ. Ο ίδιος τρόπος δηλαδή αντίδρασης σχεδόν θα γίνει σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Πάντοτε ξέρετε ότι ο Εμπορικός Σύλλογος της Πάτρας είναι πρωτοπόρος και μάλιστα έχει επιδιώξει αρκετές φορές να επηρεάσει και τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, τα οποία όπως ξέρουμε είναι πιο κοντά και σε αυτά στα κέντρα της εξουσίας. Αυτό έκανε και αυτή την φορά, δηλαδή πιέσαμε έτσι ώστε να έχουμε αυτό το κλείσιμο κατά τη διάρκεια της πορείας, γιατί όπως ξέρετε υπάρχει μια τάση κεντρικά να μην συζητώνται αυτά τα θέματα, να μην σηκώνεται, να το πούμε έτσι, η σκόνη, για να μην ενοχλούμε, γιατί ενοχλούμε όταν λέμε ότι υπάρχουν πραγματικά προβλήματα στην ενέργεια, ενοχλούμε όταν λέμε ότι υπάρχουν πραγματικά προβλήματα και στα νοικοκυριά αλλά και σε επιχειρήσεις από τους πληστηριασμούς που έχουν έρθει ήδη και δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση για το πώς θα γίνουν ανακοπές και γίνονται πληστηριασμοί εν μέσω της ενεργειακής κρίσης. Αυτά δεν έχουν σταματήσει. Όπως επίσης δεν έχουν έρθει και προτάσεις, τις οποίες εμείς έχουμε κάνει, αλλά δεν έχουν έρθει οι λύσεις για το πώς θα ρυθμιστούν όλα αυτά τα χρέη και του κορονοϊού, αλλά και τα 10 χρόνια κρίσης σε 120 που έχουμε ζητήσει, 240 δόσεις ανάλογα τον φορέα. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνουμε εδώ ότι υπάρχει γενικότερα μια τάση να κρύβονται κάτω από το μαξιλάρι τα πραγματικά προβλήματα, τα οποία μας έχουν οδηγήσει και σε λίγο καιρό, ίσως να πούμε, στα δυσάρεστα νέα, να πούμε ότι θα μας οδηγήσουν και σε οριστικό κλείσιμο της τοπικής αγοράς. Γι' αυτό θα περιμέναμε πιο έντονη αντίδραση από την πλευρά του εμπορικού κόσμου, κύριε Νικολακόπουλε. Ακριβώς για αυτά τα προβλήματα. Ξέρετε, το ξέρετε, το έχουμε συζητήσει παλαιότερα πάλι μαζί. Όλοι μας θα θέλαμε να υπάρχουν πάντοτε δυναμικές και συσχετιζόμενες κινητοποιήσεις και με όλους τους κλάδους. Μακάρι να μπορούσαμε όλο το επιχειρηματικό γίγνεσθε της χώρας να ενεργεί ταυτόχρονα, ενιαία και συγκροτημένα. Καταλαβαίνετε όμως ότι είμαστε και ένας κλάδος και γενικότερα οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες, οι οποίοι κάποιες φορές δεν συμφωνούν σε τέτοιου είδους, να το λέγαμε, μορφές κινητοποίησης. Να το πω πιο απλά, δηλαδή,
δεν κλείνει πολύ εύκολα ο άλλος τον επιχειρηματικό του χώρο, το γραφείο του, και δεν κατεβαίνει εύκολα στο δρόμο, έτσι όπως εύκολα μπορεί να κάνει κάποιος άλλος κλάδος. Μακάρι να μπορούσαμε... Για ποιο λόγο λέτε, κύριε Νικολακόπουλε, για ποιο λόγο δεν κλείνει εύκολα? Νομίζω είναι ένα θέμα φιλοσοφίας, είναι ένα θέμα νοοτροπίας, ότι με αυτόν τον τρόπο ίσως δεν θα καταφέρει να κατακτήσει ή να αντιδράσει. Αυτό όμως, και σας λέω και πάλι, ότι διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο για το πώς θεωρεί ο ίδιος ότι μπορεί να κρούει ανά πάσα στιγμή τον κόσμο του κινδύνου και το πώς θα μπορεί να επηρεάζει. Διαφέρει. Γι' αυτό όμως συγκροτιόμαστε σε κλάδους και σε συλλόγους, έτσι ώστε να συμφωνούμε και να συζητούμε και στο τέλος να ψηφίζουμε τις μορφές αυτές κινητοποίησης, τις οποίες κάθε φορά θα χρησιμοποιούμε. Κατά τα άλλα, κύριε Νικολακόπουλε, η αγορά πώς πάει? Αυτό ήθελα ακριβώς να πω, ότι η αγορά έτσι κι αλλιώς βρίσκεται σε μια μόνιμη αρπηριακή κινητοποίηση, δηλαδή δεν κυκλοφορεί άνθρωπος και τα μαγαζιά είναι σαν κλειστά από τον Ιούλιο μήνα. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή η αγορά δεν έχει σταματήσει να υπολειτουργεί. Υπολειτουργούμε τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβρη, όλο τον Οκτώβρη και τις πρώτες μέρες του Νοέμβρη, και αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει τελικά να επηρεάζει και να κινητοποιεί κεντρικά την εξουσία, να πάρει αυτές τις αποφάσεις και να κινείται στις κατευθύνσεις τις οποίες εμείς έχουμε δώσει για τα μέτρα στήριξης. Διότι η απόδοση πλέον του ΦΠΑ και στα οικονομικά του κράτους είναι άμεσα συνυφασμένη με το εμπόριο και με τις επιχειρήσεις, ειδικότερα όταν φτάνουμε Νοέμβρη και Δεκέμβρη, που γίνεται σχεδόν το 50% των ετήσιων εσόδων της χώρας μέσω του ΦΠΑ. Και το άλλο 50% το καλοκαίρι μέσω του τουρισμού. Τα πράγματα και ό,τι ακούμε δεν πάνε πολύ καλά. Και εμείς έχουμε προειδοποιήσει και το έχουμε ξαναζητήσει παλιότερα πάλι μαζί. Τι περιμένουμε ακριβώς, έτσι ώστε να ανατρέψουμε αυτό το οποίο βλέπουμε και στην ενέργεια, αλλά και στη ρευστότητα των επιχειρήσεων? Πού θα πρέπει να φτάσει δηλαδή ο κόμπος, έτσι ώστε να μπει ένα τέρμα σε αυτή την ακρίβεια, στην βενζίνη, στο πετρέλαιο? Πώς μπαίνει τέρμα, κύριε Νικολακόπουλε? Αυτό ακριβώς αναρωτιόμαστε. Πώς θα πρέπει να... τι άλλο περιμένει δηλαδή η κυβέρνηση, έτσι ώστε να πάρθουν μέτρα στήριξης των εμπόρων, των επαγγελματιών, της μεσαίας τάξης συνολικά? Εμείς βλέπουμε μια εκδικητική στάση, να το λέγαμε, απέναντί μας. Δεν μας ακούνε για τις Κυριακές. Προσπαθούν να ανοίξουν Κυριακές απέναντι στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Τελικά το πήραν πίσω. Τελικά δεν άνοιξε την αγορά την Κυριακή. Γιατί πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή της ασυνεννοησίας με το Υπουργείο Ανάπτυξης, όταν εμείς έχουμε προκαταβάλει τον τρόπο λειτουργίας, της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς. Και τελικά να έρχονται τελευταία στιγμή να παίρνουν πίσω μέτρα το Σάββατο για την Κυριακή κτλ. Το έχουμε ξαναδεί παλιότερα και με το click away, αν θυμάστε, κτλ. Μέτρα τα οποία δεν βοηθούν την αγορά και τελικά δεν την βοήθησαν. Ίσα-ίσα μπορούμε να πούμε ότι την δυσκόλεψαν και δεν απέδωσαν και αυτό το οποίο έπρεπε η αγορά και το εμπόριο συνολικά και συνολικά στην οικονομία. Εμείς εδώ πέρα πρέπει να παρατηρήσουμε και να πούμε ότι θα πρέπει να βρεθούν μέτρα στήριξης και μέσω τραπεζικού συστήματος και μέσω της ρύθμισης των χρεών, έτσι ώστε να βρεθούν κεφάλαια, να μοχλευτούν, να πέσουν, όπως το λέμε, στην οικονομία και στην αγορά, και αυτά τα χρήματα να καταφέρουν ο κόσμος και εμείς να τα επανεπενδύσουμε στην αγορά, και έτσι να υπάρχει ένα ενάρετος κύκλος της οικονομίας, να αποπληρωθούν χρέη και να μην όλα αυτά είναι εις βάρος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, της οικογενειακής επιχείρησης, των ανθρώπων που όλοι γνωρίζουμε είναι δίπλα μας. Το καλάθι του νοικοκυριού, που συζητήσαμε πάλι πρόσφατα, οδηγεί όλο τον κόσμο στις μεγάλες επιχειρήσεις. Εξαιρείται το μεγάλο μέρος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως λέμε, του κρεοπόλη μας, του παντοπόλη μας, του φοροπόλη. Όλος αυτός ο κόσμος τελικά μένει εκτός. Δεν προσφέρει καλές τιμές ή οικονομικές τιμές για το καλάθι του νοικοκυριού η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα? Φυσικά και την προσφέρει και την προσέφερε πάντοτε. Αλλά για ποιο λόγο να διαφημίζουμε με εισαγωγικά μόνο τους 4 μεγάλους το σούπερ μάρκετ, ότι εκεί ο κόσμος θα βρει πραγματικά αυτή τα προϊόντα? Είναι λάθος.
Θα τα δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα αυτά, θα δούμε και το αποτέλεσμα της αυριανής απεργίας. Να σε ευχαριστήσω κύριε Νικολακόπουλε, καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε όλους, να είστε πάντα καλά. Η πολιτική αντιπαράθεση στην χώρα χτυπάει κόκκινο με αφορμή τις υποκλοπές, με τους ψηφοφόρους να δηλώνουν ότι μόνο έκπληξη δεν τους προκάλεσε το θέμα των υποκλοπών, εκτιμώντας ότι πάντα αυτά συνέβαιναν. Ωστόσο, θεωρούν ότι θα υπάρξουν πολύ σύντομα πολιτικές εξελίξεις. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το ζήτημα των υποκλοπών, με τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας να μην σταματούν, αλλά αντίθετα καθημερινά να αυξάνονται. Ωστόσο, η πλειοψηφία των πολιτών και ψηφοφόρων δεν δείχνει ξαφνιασμένη, σημειώνοντας ότι πάντα συνέβαιναν αυτά και τώρα έλαβαν τέτοια έκταση όχι προς όφελος του λαού, αλλά για τις δικές τους πολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες. Αν αλλάξει ο ελληνικός λαός και γίνει καλύτερος, θα αλλάξουμε. Δυστυχώς δεν αλλάζει. Νομίζω ότι είναι πιστευτά. Γίνονται, ναι. Πιστεύω ότι όλα αυτά υπάρχουν, γινόντουσαν και θα γίνονται ανάλογα με την κάθε κυβέρνηση. Αυτό. Πιστεύετε ότι δεν αλλάζει κάτι? Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Ανάλογα με τα συμφέροντα του κάθε κυβερνώντος κόμματος. Πάντως δεν εκπλαγήκατε? Όχι. Δεν είναι λίγοι πάντως αυτοί που πιστεύουν πως θα είναι άμεσες οι πολιτικές εξελίξεις, μιας και όπως τόνισαν, η χώρα δεν θα αντέξει και πολύ το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, όσο και αν ο Πρωθυπουργός επιμένει για κάλπες στο τέλος της τετραετίας. Πιστεύω δεν είναι πράγματα αυτά. Σε ένα κράτος εννοείται σοβαρό και δημοκρατικό να γίνονται τέτοια πράγματα. Δεν είναι σωστό. Σας ξάφνιασαν όμως όλα αυτά που ήρθαν στη δημοσιότητα? Βέβαια, και τον καθένα να τα ξέρεις. Θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις? Ναι, νομίζω είναι επακόλουθο αυτό το πράγμα. Είναι επακόλουθο και θα είναι δυσμενές, πιστεύω, για την κυβέρνηση. Όπως θα κάνανε, θα σταυράσουν να τα φάνε τώρα. Χρόνια ψηφοφόρος, σας ξαφνιάζουν όλα αυτά? Όχι, γιατί το περιμέναμε, ξέραμε τι καπνό φουμάρουν όλοι. Η αντίθετη άποψη θέλει να αφήσουν όλα τα πολιτικά παιχνίδια τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να μπορέσει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση να συνεχίσουν το έργο τους, προσθέτοντας ότι είναι μια θητεία στην οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε να αντιμετωπίσει σωρία προβλημάτων. Να αφήσουν να κυβερνήσει τον άνθρωπο που κυβερνεί και να αφήσουν αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Είναι ντροπή δηλαδή. Πιστεύετε ότι πάντα γινόντουσαν αυτά? Πάντα γινόταν αυτά. Τώρα γίνεται, τώρα τα βγάλαμε. Να πει μια χαρά, δεν τα πάει. Πόσα πολλά του τύχανε, τι να πρωτομαζέψει. Έτσι. Να αφήσει τον άνθρωπο να κυβερνήσει και εμείς θα τον στηρίξουμε. Τι κοινό έχει ένας μαθητής λυκείου που κάνει μάθημα με διαδραστικό πίνακα με έναν συνταξιούχο που το σπίτι του μπήκε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ? Τι συνδέει μία μηχανικό που θέλει γρήγορες και απλές διαδικασίες στη δουλειά της με όλους εμάς που θέλουμε να χαιρόμαστε το πράσινο της ελληνικής φύσης? Όλοι έχουμε ένα κοινό σημείο συνάντησης. Έχουμε το Ελλάδα 2.0. Επενδύουμε στο κοινό μας αύριο. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Ξεκίνησε με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σε ποιο σημείο συναντιούνται μια γυναίκα που κάνει δωρεάν προληπτική μαστογραφία? Με έναν έφηβο που απέκτησε δωρεάν σύγχρονο ψηφιακό εξοπλισμό? Τι κοινό έχει ένας επαγγελματίας με αναπηρία που θέλει ουσιαστική στήριξη στην καθημερινότητά του με μια επιχειρηματία που θέλει να εξυγχρονίσει την επιχείρησή της με νέες ψηφιακές τεχνολογίες? Όλοι έχουμε ένα κοινό σημείο συνάντησης. Έχουμε το Ελλάδα 2.0. Επενδύουμε στο κοινό μας αύριο. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Ξεκίνησε με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
χώρα όλοι μας έχουμε ένα κοινό σημείο συνάντησης. Έχουμε το Ελλάδα 2.0. Επενδύουμε στο κοινό μας αύριο. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Ξεκίνησε με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Δύσκολη κατάσταση για τα ζωχροπλαστεία της Πάτρας από τα αυξημένα έξοδα σε ενέργεια και πρώτες ύλες, με συνέπεια οι προετοιμασίες για την αγορά των Χριστουγέννων έχουν πάει αρκετά πίσω σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, Σωτήρη. Ναι, φέτος θα λέγαμε, Έφη, ότι αργεί να μυρίσει Χριστούγεννα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μεταφορικά βέβαια από άποψης κλίματος στην αγορά και κυριολεκτικά γιατί οι φούρνοι και τα ζαχαροπλαστεία που υπό κανονικές συνθήκες και άλλες χρονιές είχαν ξεκινήσει τις προετοιμασίες τους φορτώνοντας τις προθήκες με γλυκά των Χριστουγέννων πριν από την 28 Οκτωβρίου, έχουμε ήδη φτάσει στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και όπως μας λένε οι επαγγελματίες του κλάδου δεν έχουν καν ξεκινήσει, δεν έχουν ανάψει ακόμα τους φούρνους τους για αυτές τις προετοιμασίες. Ναι. Θα λέγαμε ότι είναι τέσσερις οι παράγοντες που εμποδίζουν και προκαλούν προβλήματα σε αυτή την κατάσταση. Πεσμένη ψυχολογία στην αγορά και στους καταναλωτές. Ο καιρός που ακόμα κάθε άλλο παρά χειμώνα δείχνει να μοιάζει με τις υψηλές θερμοκρασίες. Και από την άλλη έχουμε την πανάκριβη ενέργεια που σίγουρα επηρεάζει σε πολύ καθοριστικό βαθμό τα ζαχαροπλαστεία και τους φούρνους και βέβαια πανάκριβες πρώτες ύλες οι οποίες έχουν ανατιμηθεί όπως μας λένε επαγγελματίες του κλάδου μέχρι και 120-130% σε κάποια συγκεκριμένα είδη σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Μιλάμε για άλευρα, ζάχαρη, ελαιόλαδο, ηλιέλαιο και όλα άρα, ό,τι λοιπόν, τέλος πάντων συγκροτεί τη βασική. Είναι πολύ δύσκολο να συγκρατηθούν. Αυτό μας έλεγαν οι επαγγελματίες του χώρου. Δύσκολα φέτος θα συγκρατηθούν τιμές γιατί καταλαβαίνεις ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν και κάποιο εύλογο κέρδος από αυτή τη διαδικασία. Και μάλιστα κάποιοι, η τάση στην αγορά που αρχίζει να παρουσιάζεται φέτος έφη είναι ότι κάποια ζαχαροπλαστεία που δεν αντέχουν. Μάλλον που υπολογίζουν ότι δεν θα αντέξουν μεγάλες ανατιμήσεις στα προϊόντα τους, δίνουν φασόν την παραγωγή μέλων μακάρονων, κουραμπιέδων και όλων των γλυκών που συνθέτουν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, τα δίνουν ως φασόν, ως παραγγελία σε μεγάλες βιοτεχνίες παραγωγής γλυκών. Προκειμένου γιατί εκεί καταλαβαίνεις ότι η παραγωγή ακολουθεί οικονομίες κλίμακος, οπότε θα τους δοθεί με αυτόν τον τρόπο ένα περιθώριο να έχουν ένα κέρδος στις γιορτές των Χριστουγέννων. Σε διαφορετική περίπτωση, αν μπουν στη διαδικασία να παράγουν μόνοι τους τα γλυκά αυτά, ή δεν θα έχουν καθόλου κέρδος, ή θα μπουν μέσα, ή οι τιμές που θα αναγκαστούν να βάλουν στα προϊόντα θα είναι πάρα πολύ υψηλές και απλησίαστες για το καταναλωτικό κοινό, με ό,τι συνέπειες έχει αυτή η κατάσταση και, όπως αντιλαμβάνεσαι. Πώς θα αντιδράσει και το καταναλωτικό κοινό, οι καταναλωτές. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα ότι το κλίμα στην αγορά δεν είναι καθόλου καλό. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια σε όλη την αλυσίδα της κατανάλωσης, ειδικά των τροφίμων και των προϊόντων που έχουν σχέση με το τραπέζι και μαζί με αυτά είναι και τα γλυκίσματα και καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη για αυτή την εορταστική περίοδο που θα έχουμε μπροστά μας. Τείνουν να γίνουν είδος πολυτελείας, ακριβώς όπως το είπες. Έχουν ήδη επέλθει ανατιμήσεις, σοβαρές ανατιμήσεις στην αγορά και είναι ένα γεγονός το οποίο σημειώνεται και από τους καταναλωτές. Να σε ευχαριστήσω, Σωτήρη, καλό βράδυ. Στον ρόλο του παθολογοανατόμου στην ιατρική είναι αφιερωμένη 9η Νοεμβρίου που έχει κηρυχτεί Παγκόσμια ημέρα παθολογικής ανατομικής. Σήμερα βρεθήκαμε στο εργαστήρι παθολογικής ανατομικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, όπου παρουσιάστηκε το δύσκολο έργο των εργαζομένων σε αυτόν τον κλάδο. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα παθολογικής ανατομικής της 9 Νοεμβρίου σήμερα στην Πάτρα δόθηκε συνέντευξη τύπου κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν οι δράσεις του τμήματος, ενώ δόθηκε βαρύτητα και στον καθημερινό αγώνα των εργαζομένων στα παθολογοανατομικά εργαστήρια για την προσπάθειά τους να λύσουν το γρίφο της κάθε ασθένειας. Κάθε δεύτερη Τετάρτη κάθε χρόνο το Νοέμβριο του Νοεμβρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα της παθολογικής ανατομίας και αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε το 2014 από το Ηνωμένο Βασίλειο και πλέον έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο αυτή η γιορτή. Ο λόγος που γιορτάζουμε την ημέρα αυτή είναι για να ευαισθητοποιηθεί και να καταλάβει ο κόσμος, το ευρύ κοινό, τι σημαίνει η ειδικότητα της παθολογικής ανατομίας. Τι κάνει δηλαδή ο παθολογοανατόμος. Γιατί πολλές φορές έχουν μπροστά τους μία εξέταση από ένα γιατρό
γιατρό, μια εξέταση από βιοψία, αλλά δεν ξέρουν ούτε τι ειδικότητα είναι αυτή που την εξέτασε, την βιοψία αυτή, και δεν ξέρουν καν τι προσπάθεια απαιτείται πίσω από το να βγει αυτό το πόρισμα. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στους χώρους του τμήματος. Πάντως, για να γνωρίζουν όλοι, οι παθολογοανατόμοι οι αγιγνώσκουν όλους τους τύπους καλοήθων και κακοήθων αλλοιώσεων όλων των οργάνων του ανθρώπινου οργανισμού με μελέτη βιοπτικών ιστικών δειγμάτων από κάποιο όργανο ή χειρουργικών παρασκευασμάτων. Ο παθολογοανατόμος είναι εκείνος ο γιατρός ο οποίος εξετάζει τους ιστούς ή τα όργανα ή τα κύτταρα από ένα ανθρώπινο σώμα. Η εξέταση γίνεται στο μικροσκόπιο. Βέβαια, πριν από αυτό έχει προηγηθεί και μια μακροσκοπική επεξεργασία. Το βλέπουμε μακροσκοπικά το όργανο ή τον ιστό, όπως σας εξήγησα, και κατόπιν το εξετάζουμε στο μικροσκόπιο, όπου εκεί πέρα θέτουμε τη διάγνωση. Και τι λέμε όταν λέμε διάγνωση? Διάγνωση είναι η ονομασία μιας νόσου. Δηλαδή, όταν πονάει το στομάχι μου, παραδείγματος χάρη, αυτό δεν είναι το νόσημα. Για να μπορέσει να πάρει τη θεραπεία ο ασθενής, πρέπει να βρει κάποιος γιατρός να ονομάσει την ασθένεια του ασθενούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.